ασφάλειας. Και τι είναι αυτό? Όταν έχουμε ένα γήπεδο με 16.000 κόσμο, 16.000 κόσμο που είναι γεμάτο το γήπεδο, δεν είμαστε 16.000 κόσμο στο Άκρη, δεν έχουμε καμία διαφυγή βάζοντας από πίσω από τις κερκίδες τις κλούβες και στους δρόμους οι οποίοι συνορεύονται με το σκάφο τους δρόμους ώστε να γίνει μια σωστή διαφυγή. Αυτό το γήπεδο, όπως ξέρουμε, είναι περιβάλλεται γύρω-γύρω από πολυκατοίκες. Σε περίπτωση λοιπόν, ειδικά στη 13 και στη 14, που έπρεπε να γίνει μια εκένωση, γιατί μπορεί να έχει πέσει ένα καπνογόνο και πλημμύρωση έναν ανθρώπου, γιατί μπορεί να έχει πάρει φωτιά η κερκίδα, γιατί μπορεί να γίνει ένα σεισμός, που είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό, δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να εκενώσουμε το γήπεδο προς τα έξω, ούτε προς τα μέσα. Προς τα έξω σίγουρα δεν μπορούσαμε, γιατί, όπως είπα και πριν, οι κλούβες είναι ακριβώς έξω από τις θύρες της εξόδου κινδύνου, που δεν είναι ικανοποιητικό το flow, η ροή δηλαδή, ώστε να φύγει ο κόσμος και ο κόσμος μεταξύ του στην ασφάλεια δεν πάνε τα πράγματα όπως σε μια σωλήνα νερού που αν θα την γυρίσουμε. Εάν θα γίνει ένα μπαμ στο γήπεδο, μάλιστα είχαμε και τρομοκρατικές ενέργειες πριν από λίγο, έτσι, πριν από λίγο, και θέλω πραγματικά να δω κατά πόσο έγινε ποτέ έρευνα για κάτι τέτοιο στο γήπεδο από πριν. Κοιτάξαμε ποτέ να δούμε αν υπάρχει μια βόμβα, δηλαδή την πραγματική ασφάλεια. Αυτό πραγματικά έπρεπε να δούμε στο γήπεδο. Τι κάναμε? Πήγαμε και κλείσαμε όλους τους οπαδούς μέσα σε ένα γήπεδο και απ' έξω δεν τους αφήσαμε ούτε μία-δύο διαφυγής. Εάν λοιπόν γινόταν κάτι, θα είχαμε 16.000 θύματα. Δεν θα είχαμε 16, θα είχαμε 5. Δεν θα είχαμε 5, θα είχαμε 3. Σίγουρα όμως θα ήταν, είναι περισσότερη ασφάλεια αν θέλουμε να διαλέξουμε από να προστατεύσουμε τους 16.000 ή τους 20. Εάν θέλουμε.